Εκείνοι οι οποίοι ζητούσαν να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, έστω και για λίγο, ήταν οι σεισμόπληκτοι. Τουλάχιστον και με ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος μάθαμε ότι δόθηκε στον Πρωθυπουργό ένα υπόμνημα με τα αιτήματα της Δημοτικής Αρχής. Αναρωτιέμαι, κύριε Καντάτσιο, αν εσείς καταφέρατε κάτι της να κάνετε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας παρέχετε ακόμα μία φορά. Κυρία Δουλειάκη, εμείς είχαμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ζητήσαμε να δούμε έστω για 5 λεπτά τον κύριο Πρωθυπουργό. Έστω ακόμα και μέσω Skype. Θα μας ήταν και αυτό αρκετό να εκθέσουμε τα προβλήματά μας, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς δεν υπήρχαν αυτά τα 5 λεπτά στο πρόγραμμα. Και αυτό μας λύπησε. Και όχι μόνο μας λύπησε, μας προβλημάτισε κιόλας, γιατί ουσιαστικά για λίγα 24 ώρα η περιοχή μας έγινε αόρατη, έγινε μια περιοχή χωρίς προβλήματα, έγινε μια περιοχή που ζούμε δίπλα σε μια εφορικηλάδα με παχές αγελάδες και ρέει γάλα και μέλι. Όμως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Τα σπίτια μας έχουν ακόμα ρογμές, τα σχολεία μας είναι, τα 3 σχολεία είναι ακόμα σε κοντέινερ. Οι αιτήσεις, ως γνωστόν τα έχουμε πει, και οι φάκελοι πάνε με αργό χελώνα, με ρυθμούς χελώνας, και όλα αυτά ήταν προβλήματα που έπρεπε η πολιτεία να σκύψει πραγματικά, να βάλει το δάχτυλο στον τύπο των ύλων και να δώσει έστω 2-3 απαντήσεις. Όχι λόγια βέβαια, συγκεκριμένες απαντήσεις. Εμείς μιλάμε με συγκεκριμένα αιτήματα, ζητούμε συγκεκριμένα πράγματα και προτείνουμε πάντα τεκμηριωμένες επιστημονικά και συγκεκριμένες λύσεις. Έπρεπε λοιπόν η πολιτεία να έρθει με γεμάτα καλάθια λύσεων. Αυτό θέλαμε. Στα 5 λεπτά αυτά της ώρας. Μάλιστα. Αλλά αυτό ως αίτημα δεν έγινε, θέλετε να πείτε, δεκτό από την αρχή. Και έτσι δεν καταφέρατε να δείτε τον Πρωθυπουργό. Εγώ θα περίμενα, κύριε Καντάτσιο, ξέρετε, επειδή ήταν εδώ και ο Υπουργός Υποδομών και ο Υφυπουργός Υποδομών, ότι τουλάχιστον κάποιος από τους δύο θα είχε κάποια επαφή μαζί σας. Ειλικρινά θεωρήσαμε ότι τις τελευταίες μέρες που βλέπαμε κάποιες σπεσμένες ενέργειες, δηλαδή να μπαζώνονται δρόμοι, να πέφτει μερικά κυβικά ασφάλτο σε σημεία που ήταν χρόνια προβληματικά, να κόβονται χόρτα, λέγαμε ότι θα περάσει και από εδώ και μάλλον έστω άτυπα θα μας δει. Ας ήταν άτυπα, δεν θέλαμε στα φώτα της δημοσιότητας. Δυστυχώς όμως αυτός ο στουρθοκαρμιλισμός και αυτή η παράκαμψη έγινε αυτό το όνειρο, αυτή η φοβία που είχαμε έγινε πραγματικότητα. Δεν ήρθε καν στο αρκαλοχώρι. Με τα τόσα προβλήματα, με τα τόσα που έχουμε περάσει, με τα τόσα υπομνήματα που έχουμε στείλει και τις φωνές διαμαρτυρίες από όλους τους φορείς, δεν ήρθε να δει αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Το μόνιμο πρόβλημα είναι, για μας είναι στουρθοκαρμιλισμός αυτός. Κύριε Καντάτσιο, νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είπατε για άλλη μια φορά αυτό το οποίο νιώθετε από την δική σας την πλευρά. Είπατε για λίγα 24 ώρα, γίναμε αόρατοι, μια περιοχή χωρίς προβλήματα, σε μια έφορη κοιλάδα με παχές αγελάδες. Τώρα αλήθεια δεν θέλω να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό το οποίο λέτε, γιατί νομίζω ότι με 5 κουβέντες περιγράφετε τα όσα εσείς αντιμετωπίζετε, τα όσα πιστεύετε, τα όσα νιώθετε για αυτή την ώρα. Κύριε Καντάτσιο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.